Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Τάκη. Βρισκόμαστε στην πλατεία Κλαθμόνος απέναντι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Βρίσκονται δίπλα μου συμβασιούχοι των Δήμων, οι οποίοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μέχρι την 31η Μαρτίου. Έχουν βρεθεί εκτός συμβάσεων, είναι εκτός και στον αέρα, όπως λένε οι ίδιοι, με τις ζωές τους πλέον να βρίσκονται αντιμέτωπες με το φάσμα της ανεργίας. Δίπλα μου η κυρία Μαργαρίτα και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται, δεν έχουν κατασκηνώσει, έφαγαν τη βροχή όλο το βράδυ προκειμένου να διατρανώσουν την αντίθεση τους. Κυρία Μαργαρίτα, καλή σας μέρα. Πείτε μας τον κύριο Χατζή, πείτε μας αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό που ζητάτε εσείς ως συμβασιούχοι. Καλημέρα σας, κύριε Χατζή. Καλημέρα, κυρία μου. Εμείς από 31 Μαρτίου του 18 είμαστε απολυμμένοι. Καλύπταμε στους Δήμους που εργαζόμασταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πληρωνόμαστε από τα αποδοτικά τέλη. Δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε είμαστε μέσα στη μνημονιακή δέσμευση του 1:5. Μάλιστα, κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εκτός. Πάντως κάποιοι από εσάς, κυρία Μαργαρίτα, αν με ακούτε, έχουν προσδιοριστεί ναι. και μέσω ΑΣΕΠ, ναι, νομίζω. Ακούω. Έχουν προσδιοριστεί και μέσω ΑΣΕΠ κάποιοι από εσάς. Κύριε Χατζή, συγγνώμη, όλοι εμείς που δουλεύαμε από το 2014 μέχρι και τώρα με συμβάσεις, είμαστε μέσα με κριτήρια του ΑΣΕΠ. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Εάν εννοείτε αυτούς που μπήκανε τώρα με την 3K. Ναι, δεν ξέρουμε την 3K. Γιατί υπήρχε στον αέρα και αυτή η προκήρυξη. Ναι, ήταν εντάξει, η προκήρυξη που έβγαλε ο Υπουργός και που βγήκανε ξαφνικά τα αποτελέσματα την 1η Απριλίου. Από αυτούς τους εργαζόμενους που είμαστε στο Δήμο αυτή τη στιγμή, 10.000 συμβασιούχοι, δεν μπήκε ούτε το 7% μέσα. Μάλιστα, κατάλαβα. Παρόλες τις δεσμεύσεις του Υπουργού. Υπουργού... Ότι κανείς συμβασιούχος δεν θα χάσει τη δουλειά του. Ποιος υπουργός σας έδωσε την υπόσχεση αυτή? Ο κύριος Κουρλέτης φυσικά, που τα έκανε όλα τέλεια, έβαλε τόσο κόσμο μέσα, όπως λέει ο ίδιος, και έκανε, μιλάμε, που είχε καιρό να γίνει μια τέτοια μεγάλη προκήρυξη. Για μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εμείς που έχουμε την εμπει... Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό δεν εξαρτάται ναι, και από ακούω. Τους δημάρχους, από τους δήμους. Εξαρτάται μόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όχι, δεν εξαρτάται όχι, και από τους Χατζή, δήμους. Μάλιστα. Όχι, κύριε Χατζή. Οι δήμοι απλώς δήλωσαν τις θέσεις. Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Πόσες θέσεις μπορούσε ο κάθε δήμος να πάρει. Μάλιστα. Να μιλήσω. Τέλος πάντων, σας είχε υποσχεθεί να μιλήσω και με τον κύριο με την κόκκινη μπλούζα. Να δούμε. Τι είναι, Θανάση? Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δεν έχει επιστροφή. Θα ρωτάω ό,τι ακριβώς μου λες. Ρωτάει ο κύριος Χατζής, η δική σας καθημερινότητα ποια είναι? Εσείς καταρχάς σε ποιον Δήμο ήσασταν συμβασιούχος? Εγώ ήμουν στο Δήμο Περιστερίου, Μωρίκης Γιάννης λέγομαι, με 4 παιδιά, τα 2 ανήλικα, τα 2 σπουδάζουν χωρίς άλλο εισόδημα στην οικογένεια. Και εσείς μέσω ΑΣΕΠ? Βεβαίως, μέσω ΑΣΕΠ το 2015 με τις συνεχείς παρατάσεις. Μιλάμε ότι δεν αποκατασταθήκαμε εργασιακά όπως μας είχαν υποσχεθεί και δεν το είπαμε. Τι δουλειά κάνει ο κύριος Θανάση? Τι δουλειά κάνει ο κύριος? Τι δουλειά κάνατε εσείς? Εργάζει καθαριότητα, απορριμματοφόρο. Απορριμματοφόρο. Η πλειοψηφία, να ξέρει, Στάκη, ναι. Ακριβώς η πλειοψηφία των ανθρώπων, η συντριπτική πλειοψηφία, ήταν στον τομέα της καθαριότητας και στα απορριμματοφόρα. Μιλάμε για πολύ δύσκολη εργασία. Είχαμε και το ατύχημα αυτό, δυστύχημα αυτό στα Καλάβρητα. Με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα απορριμματοφόρα, θα μιλήσουμε με την κυρία μισό λεπτό. Θέλω να μου πει κάποιος από τους ανθρώπους που είσαι εκεί, εάν πήγαν στον ίδιο τον υπουργό, κάποια αντιπροσωπεία τους, κάποιο το συνδικαλιστικό τους όργανο, δεν ξέρω, μίλησαν μαζί του και τι απαντήσεις έχει δώσει. Γιατί αυτό έχει σημασία. Βεβαίως, και αυτό μάλλον έχει σημασία. Κυρία Μαργαρίτα, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πήγατε εσείς στο Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα στον κύριο Σκουρλέτη και συζητήσατε μαζί του όλο αυτό το οποίο, για όλο αυτό το οποίο έχει γίνει? Γιατί είσαστε άνθρωποι οι οποίοι τηρούσατε κάποιες προϋποθέσεις, είχατε πει ότι καλύπτατε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και ο κ. Χατζής ρωτάει εάν είχατε συνεννοηθεί, αν είχατε μιλήσει μάλλον με τον κύριο Σκουρλέτη και τι σας είχε πει. Με τον κύριο Σκουρλέτη, καλημέρα σας. Με τον κύριο Σκουρλέτη δεν είχαμε μιλήσει μόνο μια φορά, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Και μας λένε συνέχεια τα ίδια πράγματα, δικαιολογίες, θα σας κρατήσουμε. Είχα μπει με μια οκτάμηνη σύμβαση στην αρχή του 2015. Μας κάνανε άλλη μια εννιάμηνη, άλλο ένα χρόνο. Θα σας κρατήσουμε, δεν θα φύγετε από τη δουλειά, δεν θα χάσετε τη δουλειά σας και όλα αυτά ήταν ψέματα. Όλα αυτά ήταν ψέματα. Και όπως βλέπετε, έχουμε μείνει στο Ταμείο Ενεργείας με ψίχουλα.
Δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Μου είπατε πριν από λίγο, πριν βγούμε στον αέρα, μισό λεπτό, ναι. Με πόσα ευρώ έχετε μείνει στην τσέπη σας? Με ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Και το τελευταίο μισθό μου, το τελευταίο 15ήμερο, το πήρα στις 9 Απριλίου. Μάλιστα. Εντάξει, Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση και το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ζεις με ένα ευρώ. Ναι, και εντάξει, με τα ψίχουλα που μας έδινε και που θα μας δίνει από εδώ και πέρα και θα παίρνουμε το Ταμείο Ενεργείας. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Θανάση.